Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Πόσο χρόνο χρειάζεστε? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μπορώ να είμαι σύντομος, διότι νομίζω η συζήτηση ήταν σε εξαιρετικά υπηκοδομητικό κλίμα. Ατζέντα 2014. Υπόθηκαν λέξεις όπως συμβολισμός, ρεαλισμός. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και τη λέξη όραμα. Είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, το τόνισα, ότι βεβαίως είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι είμαστε ρεαλιστές και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι γειτονικές μας χώρες, όπως και σε κάποιες παρεμβάσεις εδώ αναλύθηκε. Και είπα ότι η πρωτοβουλία αυτή της Ατζέντας 2014 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και ημερομηνία αυτή, και προσθέτω με ξεκάθαρο τρόπο και τη λέξη όραμα σε αυτή την πρωτοβουλία της Ελλάδας, διότι η Ελλάδα επιτέλους πρέπει και πάλι να έχει όραμα και να δείξει όραμα και για όλη της την γειτονιά. Όραμα γιατί? Η Ελλάδα, συμφωνήσαμε όλοι μας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμφέρον στην ευρωπαϊκή προοπτική και ενσωμάτωση των βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό νομίζω πάνω κάτω συμφωνούμε. Εμείς τώρα ψάχνουμε να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους ακριβώς αυτό το συμφέρον της Ελλάδας να το υλοποιήσουμε. Ήμασταν αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου η δυναμική που είχε δημιουργηθεί πάλι με ελληνική πρωτοβουλία το 2003 με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, η δυναμική αυτή που είχε δημιουργηθεί για την ενταξιακή ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία των βαλκανικών χωρών, είχε χαθεί. Τα τελευταία χρόνια χάθηκε τελείως αυτή η δυναμική. Αυτή είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Και ακριβώς με αυτή την πρωτοβουλία, την πρόταση της Ατζέντας 2014, παίζοντας, χρησιμοποιώντας, αξιοποιώντας αυτούς τους συμβολισμούς, προσπαθούμε πάλι να δημιουργήσουμε αυτή την απαραίτητη δυναμική για την ενταξιακή ευρωπαϊκή πορεία των βαλκανικών χωρών της γειτονιάς μας. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε. Η Ευρώπη μιλάει πλέον για την Ατζέντα 2014. Και ακόμα εάν δεν συμπεριλήφθηκε αυτή η Ατζέντα 2014 στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως αναφέρθηκε, δεν ήταν αυτός ο στόχος. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Είμαστε στο ξεκίνημα. Ο πρώτος στόχος ήταν να εμπεδωθεί αυτή η ιδέα, αυτή η πρόταση, να δώσουμε πάλι το ξεκίνημα για αυτή την διαδικασία μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία, ναι, δεν βλέπει με ιδιαίτερα θετικό μάτι την όποια περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς ξεκινήσαμε μια πολιτική διαδικασία μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσουμε μια κοινή προοπτική στα Βαλκάνια, βεβαίως όμως και τονίζοντας ότι υπάρχουν τα κριτήρια, σαφείς προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν και κάθε χώρα κρίνεται βεβαίως αυτόνομα. Αυτό λοιπόν περί πακέτου ή ότι η Κροατία ανησυχεί ότι μπορεί να μπει σε αυτό το πακέτο δεν είναι μέρος αυτής της πρωτοβουλίας μας και των σκέψεών μας. Για να σας πω ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Ήδη πολλοί εταίροι, πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πω έτσι και λίγο πιο απλά, έχουν ήδη θορυβηθεί από αυτή την ελληνική πρωτοβουλία και τώρα τρέχουν από πίσω μας για να γίνουν μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. Και η χθεσινή αυτή κοινή συνάντηση και πρωτοβουλία με την Αυστρία σε αυτή την κατεύθυνση πάει. Το ίδιο μπορώ να σας πω ότι η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, χώρες που έχουν κάπως περισσότερη σχέση με την περιοχή των Βαλκανίων, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και αναζητούν τρόπους για συνεργασία με την Ελλάδα για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας της πολιτικής.
Νομίζω ότι δεν έχω άδικο εάν υποστηρίζω ότι η Ελλάδα επιτέλους και πάλι μετά από αρκετά χρόνια απραξίας έχει ένα θέμα, έχει μια πολιτική δική της την οποία είναι σε θέση να προωθήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία καλύπτει πλήρως τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Σε αυτή την πορεία, μέσα σε αυτή την πολιτική, βεβαίως η Ελλάδα θέτει όλα τα θέματα, τα ζητήματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος με αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Λίγα λόγια μόνο για το Κόσοβο, επειδή αναφερθήκανε πολλοί βουλευτές σε αυτό το θέμα. Θα μου τρέψετε να πω ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ ως νέα ελληνική κυβέρνηση έχει πει ξεκάθαρη θέση για το Κόσοβο. Δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης για το Κόσοβο. Το έχουμε πει. Επειδή υπόθηκε και κάτι για την παρουσία των ελληνικών στρατευμάτων στο Κόσοβο, και εδώ ξεκάθαρη θέση από τη δική μας την πλευρά. Εμείς είμαστε της άποψης ότι η Ελλάδα οφείλει στην άμεση γειτονιά της να συνεισφέρει στην σταθερότητα με όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Πάντα με το μαντά, την εντολή και την νομοποίηση από πλευράς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σκόπια, μια τελευταία λέξη, και πάλι νομίζω ότι η θέση της Ελλάδας είναι όσο ξεκάθαρη μπορεί να είναι. Είναι και ξεκάθαρο, διότι άκουσα και πάλι κάποιες φωνές οι οποίες μπορεί να πηγαίνουν στην κατεύθυνση ότι έχει εγκαταλείψει η ελληνική κυβέρνηση την οδό τη διαπραγματευτική οδό του ΟΗΕ. Ξεκάθαρα πράγματα για άλλη μια φορά. Η διαπραγμάτευση για το θέμα της ονομασίας γίνεται υπό τον ΟΗΕ. Εμείς όμως, και το έχουμε πει, το έχουμε τονίσει επανειλημμένως, δεν διστάζουμε την απευθείας επαφή με τα Σκόπια, διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε την διαδικασία στον ΟΗΕ. Και αυτή νομίζω είναι και η μεγάλη μας διαφορά με την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι δεν αποφεύγουμε εμείς τις επαφές. Δεν κρυβόμαστε. Δεν έχει η Ελλάδα κανέναν λόγο να κρύβεται, να παίζει άμυνα. Εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες πάντα στη σωστή κατεύθυνση, με σωστή προετοιμασία, με προσεκτικά βήματα. Και επειδή υπόθηκε ότι μέσω της ατζέντας 2014 των προτάσεών μας υπάρχει ο κίνδυνος πάλι για μεγαλύτερες πιέσεις στην Ελλάδα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πιέσεις υπάρχουν, ναι. Και σας το λέω εγώ, ο οποίος είχε την χαρά, την τιμή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ελλάδας στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες και θα είναι. Αλλά η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποκύψει σε οποιασδήποτε πιέσεις, διότι οι θέσεις μας είναι καθαρές και γνωστές σε όλους από την πρώτη στιγμή. Για Τουρκία και Κύπρο ζητήθηκε μια ενημέρωση. Νομίζω έχουμε προχωρήσει πολύ με τον χρόνο και η κυρία Μπακογιάννη που το ζήτησε δεν είναι εξάλλου και εδώ, αλλά βεβαίως στη διάθεση της Επιτροπής να κάνουμε μια ξεχωριστή συνάντηση για τις εξελίξεις για το θέμα της Τουρκίας, για το Κυπριακό βεβαίως, και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Χριστόφια, εδώ στην Αθήνα, βεβαίως πάντα στη διάθεσή σας. Απλώς επειδή φέρθηκε το θέμα της επιστολής του κυρίου Ερντογάν και η απάντηση που εκκρεμεί, λίγη υπομονή παρακαλώ. Το έχουμε τονίσει. Η απάντηση θα δοθεί την πλέον κατάλληλη στιγμή που θα επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση. Και θα γίνει σύντομα. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε,
Και εδώ μου επιτρέπετε ότι διαφαίνεται πολύ ξεκάθαρα η μεγάλη, νομίζω, διαφορά προσέγγισης και άσκησης εξωτερικής πολιτικής μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν διστάζει να πάρει πρωτοβουλίες. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι μόνο με πρωτοβουλίες εμείς μπορούμε να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αυτά θα ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τον πολύ επικοδομητικό διάλογο και πάλι στη διάθεσή σας και για τα άλλα θέματα σε ξεχωριστές συναντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.